Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα του κόμματος Κασιδιάρη και στην νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Όπως είδαμε, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Χρήστος Τζανεδρίκος, οδηγήθηκε σε παραίτηση. Δεν ήταν όμως αυτή η τελευταία πράξη στην κόντρα του με την κυβέρνηση. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον Βασίλη Σκουρή που είναι μαζί μας. Βασίλη, τώρα πρέπει να περιμένουμε και νέο γύρο αντιπαράθεσης μετά από όσα είδαμε. Αύριο θα έχουμε κορύφωση και πολιτικής αντιπαράθεσης και αντιπαράθεσης κυβέρνησης δικαιοσύνης. Και θα είναι η τελευταία πράξη. Θα δούμε. Αύριο θα έχουμε στη Βουλή αντιπαράθεση. Θα είναι ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, αλλά είναι πληροφορίες. Θα είναι πιθανότητα και άλλη πολιτική αρχηγή, αν τους το επιτρέψει το πρόγραμμά τους. Συν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, όπως ο υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Βορύδης, και ο υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας. Έχει μια αντιπαράθεση εκεί. Όμως θα έχουμε και ένα μπουρλότο, πώς να το πω, νούμερο 2 στον Άριο Πάγο. Τι εννοώ? Θα υπάρχει μια νέα αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και πρόεδρο του πρώτου τμήματος. Ο κύριος Χρήστος Τζανερίκος αναμένεται να κάνει δηλώσεις αύριο, δηλώσεις, με επίκεντρο τη συνάντησή του με τον Υπουργό Επικρατείας που μεταδώσατε πριν από λίγο, με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Τη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη την παραδέχτηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, αφού διέρευσε σε ιστότοπο και συγκεκριμένα στο ντοκουμέντο news.gr. Και η κυβέρνηση λέει ότι είναι μια θεσμική διαβούλευση. Υπάρχει ένα ερώτημα, τι να διαβουλευτούν και τι υπόθηκε εκεί? Οι πληροφορίες του Άττικα λένε ότι ο κύριος Τζανερίκος θα αναφερθεί στο περιεχόμενο της συνάντησης. Προφανώς νομίζω θα δώσει και ένα πλαίσιο για το τι υπόθηκε εκεί και πώς, κατά τη γνώμη μου, πιέστηκε στην κατεύθυνση αυτή. Τώρα, εδώ υπάρχει άλλο ένα θέμα. Τι θα γίνει με την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου? Μια που σωστά είπε το ρεπορτάζ ότι, που είχαμε πριν, ότι αν δεν γίνει δεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, από τον κύριο Τσιάρα, μέσα σε 2 ημέρες, αν δηλαδή δεν γίνει αποδεκτή, θα μπορεί στο μήνα πάνω να αποσύρει την παραίτηση και να επανέλθει και να είναι ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Μένει να δούμε λοιπόν αύριο ή το αργότερο μεθαύριο. Θα πρέπει ο κύριος Τσάρας να κάνει αποδεχτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης την παραίτηση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου. Εδώ τώρα αρχίζουν άλλα δύσκολα προβλήματα. Πρώτο δύσκολο πρόβλημα που αρχίζει, θα αντικατασταθεί? Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση και να ορίσει νέο αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, μέχρι όμως να ξεκινήσει προεκλογική περίοδος, δηλαδή μέχρι να διαλυθεί η Βουλή. Πότε? Οι πληροφορίες λένε μέχρι την Δευτέρα της Κυριακής του Θωμά, την επομένη, 24 Απριλίου. Μέχρι τότε μπορεί να το κάνει. Θα το κάνει? Δεν το γνωρίζουμε, γιατί από τη μια μεριά είναι ένα δέλεαρ, από την άλλη έχει ένα μείον. Το Μαξίμου φοβάται ότι μπορεί, για παράδειγμα, οι δυσαρεστημένοι αυτοί που δεν θα προαχθούν σε αντιπρόεδρο να το εκφράσουν στην κάλπη για την ψηφοφορία για το κόμμα Κασιδιάρη. Οπότε και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο συζητείται. Όμως ταυτόχρονα είναι εντεκαμελές το τμήμα του Αρείου Πάγου που παίρνει την απόφαση για το κόμμα Κασιδιάρη. Όταν παραιτηθεί ο πρόεδρος και μείνει ακέφαλος, δεν διοριστεί αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, θα είναι 10. 10 όμως, με βάση τους κανόνες της δικαιοσύνης, δεν μπορεί να είναι. Ο νόμος απαιτεί μονοψήφιο αριθμό, γιατί δεν μετράει σε περίπτωση ισοβαθμίας καμία ψήφος διπλή, ούτε της προεδρεύουσας που είπαμε πριν. Εδώ λοιπόν δημιουργείται ένα άλλο πράγμα. Μπορεί να ξεπεραστεί αυτό? Η προπόθεση δεν μπορεί να ξεπεραστεί κάποιος εκουσίως ή να του το υποδείξει κάποιος και να το δεχτεί η αεροπαγήτης, να μείνει εκτός, να μην πάει και να είναι μονός ο αριθμός. Διακυβεύεται, δεν διακυβεύεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο με αυτή την ιστορία. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα και είναι απολύτως σωστό αυτό που ακούγεται, ότι πλέον η κυβέρνηση γίνεται χορηγός του κόμματος Κασιδιάρη σε περίπτωση που ληφθεί η απόφαση να είναι στη Βουλή. Να πω και κάτι ακόμα, το είπε και ο κύριος Χρυσόγονος, το είχαμε αναφέρει και εμείς εδώ την πρώτη μέρα, ότι στις δεύτερες εκλογές δεν κατεβαίνουν τα ίδια κόμματα υποχρεωτικά, μπορεί να κατεβεί ένα νέο κόμμα. Και αν κοπεί τώρα το κόμμα Κασιδιάρη, μπορεί να επανέλθει είτε με το κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου, το ΕΑΝΑ όπως λέγεται, είτε δημιουργώντας ένα άλλο καινούριο κόμμα, είτε σε ένα συνδυασμό, το έχει επισημάνει ο κύριος Καστανίδης στη Βουλή επανειλημμένος, ανεξαρτήτων βουλευτών. Δεν θα είναι κόμμα ακριβώς, θα είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Και εκεί ο κύριος Κασιδιάρης έχει, με βάση το Σύνταγμα, δεν του στερείται το δικαίωμα του εκλέγεστε. Συνεπώς μπορεί να είναι ο ίδιος υποψήφιος βουλευτής.
Άρα παραμένουν λοιπόν ανοιχτά παράθυρα. Μπράβο, σε τι φαύλο κύκλο έχουμε μπλέξει με αυτή την ιστορία, για να μην υπάρχει από την αρχή μια καθαρή λύση και λύση η οποία επιχειρείται κάθε φορά να δίνεται να υπόκειται σε εκλογικές σκοπιμότητες. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.